Φίλε και φίλοι, γεια σα. Καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα screen chat. Μόνο μου σήμερα, χωρί τη χρήση, λα. σωτήρι στο... στο μικρόφωνο. Το screen chat, για όσου δεν γνωρίζετε, είναι ένα podcast γύρω από το σινεμά και τι και τις σειρέ, ε, ανάλογα τη διάθεση δηλαδή κάθε φορά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το οξυγόνο, το ελληνικό οξυγόνο, που είναι ένα δράμα του 2003 τον Ρέβα Παπαθανασίου, του γνωστού δίδυμο που μα έχει χαρίσει διάφορε κομμωδίε στο παρελθόν, ειδικά ε, τη δεκαετία του 90 τις πιο επιτυχημένες τους δηλαδή. Ε, πριν ξεκινήσουμε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι αν θέλετε, που έτσι μας βοηθάει να, να, κάνουμε, να συνεχίζουμε να κάνουμε βίντεο, podcast κλπ. Αν θέλετε μπείτε και στο κανάλι μέσα... Σαλβαντόρ Τζέο, να δείτε ε, τα υπόλοιπα βιντεάκια και podcast που έχω κάνει παλιότερα, που έχουμε κάνει με τη Χρήσιλα, και να δείτε τα βιντεάκια στα οποία έτσι κάνω κριτική κινηματογράφου σε ταινίε και σειρέ με χιουμοριστικό τρόπο. Οπότε, αν θέλετε, κάντε εγγραφή, like και share το βίντεο και πατήστε και το καμπανάκι να σα έρχονται ειδοποιήσει για τα καινούρια. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγα πράγματα για το οξυγόνο. Ε, η πλοκή είναι για όσου δεν γνωρίζουν. Ο Γιώργο, τον οποίο τον κάνει ο Κίλα Καραζή, είναι ένα αντιδήμαρχο ε, μια επαρχιακή πόλη, ο οποίο εκβιάζεται από κάποιου από του ήρωε τη ταινία, οι οποίοι θέλουν να υποφεληθούν από μια παλαιοτρίωση ενό οικοπαίδου που έχουν, με σκοπό να τα οικονομήσουν φυσικά, τι άλλο. Ε, οι ηθοποιοί είναι Νένα Μεντία, Κίλα Καραζήση, Μαρία Καβογιάννη, Γεωργούλη, Τσιμιτσέλη, Τζόι Σεβίδη, Τζίνι Παπαδοπούλου. Παίζει και ο Αντωνόπουλο. Ε, λοιπόν, πάμε να πούμε λίγα πράγματα για, το, για, την ταινία. Λοιπόν, εμένα προσωπικά μου άρεσε η ταινία. Ε, είναι ένα βαρύ δράμα, μελόδραμα θα λέγαμε, όπου βλέπουμε ένα σύμπαν το οποίο αποπνέει μια γενικά πολύ αρνητική ενέργεια και μια σκατίλα θα έλεγα του μικροαστού ο οποίος έτσι θέλει να, να πλουτίσει, να μεγαλοπιαστεί, να τέλος πάντων να ανοίξει τα φτερά του ας πούμε να φύγει από, το, από αυτό το από μικροαστός να γίνει μεγαλοαστός οτιδήποτε τέλος πάντων. Ε, μεγαλ, μεγαλοπρεπές έχει στο, στο, μυαλό του και οι ήρωες σε γενικό βαθμό καταφτάν, κατα, κατα, καταφεύγουν σε ανήθικες πράξεις. Βλέπουμε δηλαδή το δράμα έξι ηρών οι οποίοι είναι Εντελώ Ιδιοτελεί, σκέφτονται μόνο το προσωπικό του συμφέρον και σχεδόν όλοι είναι διπρόσωποι και παίζουν έτσι παιχνίδια πίσω από πλά τι πλάτε των, των συγγενών και των φίλων του. Θα δώσουμε έτσι κάνα δύο παραδείγματα. Δηλαδή, ο Τσιμισέλη, α πούμε, ο οποίο είναι ο, ο γιο τη ε, Νένα Μεντί, έχει σχέση με την ε, Τζόη Σεβίδη, τη μεγαλύτερη του Τζόη Σεβίδη η οποία είναι τέλο πάντων δεν έχει άντρα, είναι ναρκωμανή και έχει και ένα γιο, ο οποίο είναι και λίγο. Φαίνεται, φαίνεται, σαν να είναι στην ηλικία του Τσιμίτσελη, λίγο μικρότερο Κάπως, κάπως, έτσι δηλαδή. Αλλά τέλο πάντων καταλαβαίνετε που το πάω. Και ο Τσιμιτσέλη εκτό από την Τζόη Σεβίδη πουλάει και ζυγκολίκια στον Ακύλα Καραζίση, Δηλαδή βλέπουμε, α πούμε, ένα γκέι ζευγάρι εκεί πέρα. Ο Τσιμιτσέλη δηλαδή είναι ένα τύπο ο οποίο είναι τη αρπαχτή, όπου φυσάει ο άνεμο, λίγο από εδώ, όποιο μου δώσει τα περισσότερα, πούμε τι μ' αρέσει πιο πολύ. Δεν έχει δηλαδή πολύ ιδιαίτερου ηθικού φραγμού, α πούμε. Βλέπουμε ακόμα μια παρόμοια, έτσι, ε, παρόμοια σχέση μεταξύ τη Νένα Μεντή και του Γεωργούλη. Ο Γεωργούλη έχει παντρευτεί την κόρη τη Μεντί που την κάνει η Τζίνη Παπαδοπούλου. Η Μεντή, μάλιστα, έχει ρίξει στο παρελθόν την κόρη τη με ένα κτήμα τέλο πάντων που είτε δεν πουλήθηκε είτε τέλο πάντων έγινε μια κακοδιαχείριση εκεί πέρα. Και την έχει ρίξει, δηλαδή η μάνα έχει ρίξει την κόρη και τελικά η μάνα τα έχει και με το γαμπρό τη. Το ξέρω ότι μπορεί να ακουστεί κάπω αστείο. Ο Γεωργούλη είναι ο γαμπρό, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση. Ε, το ξέρω ότι μπορεί να ακουστεί κάπω αστείο υπερβολικό. Ε, θα μιλήσουμε και για αυτέ τι υπερβολέ στη συνέχεια, δηλαδή. Αλλά βλέπουμε ότι γενικά υπάρχει, μα δείχνει δηλαδή τρει οικογένειε. Η οικογένεια δηλαδή ε, της τη Τζόη και του γιού τη. Την οικογένεια τη Νένα Μεντή, του Γεωργούλη και τη κόρη. Και εκεί είναι και ο Τσιμιτσέλη, δηλαδή, γιατί ο Τσιμιτσέλη είναι ο ο γιο με όπως όπω προείπα, και μα δείχνει και την οικογένεια του Ακύλα Καραζήση, και τη... που, που είναι ο σύζυγος τη Μαρία Καβογιάννη. Αυτό είναι ένα αντιδήμαρχο, αυτή είναι μια χι, χημικός διευθύντρια του σχολείου, εκεί του τοπικού σχολείου, α πούμε, τη επαρχία. Ε, και βλέπουμε λοιπόν αυτέ τι τρει οικογένειε, και γενικά επικρατεί μια αίσθηση αποσύνθεση. Δεν, δηλαδή τίποτα δεν πάει καλά σε, αυτή την, σε, αυτή την, σε αυτό το σύμπαν γενικά τη ταινία ή σε αυτή την, την, πόλη την οποία δεν την έχει ονομάσει, ποια πόλη, ποια επαρχιακή πόλη είναι. Ε, αλλά βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αίσθηση αποσύνθεσης, ότι, ότι καμία ε, ε, Καμία οικογένεια δεν αποπνέει υγεία. Όλοι έχουν έχουνε τα προβλήματά του, είτε χοντρά, είτε λιγότερο, είτε περισσότερο. Δηλαδή, ας πούμε, η Τζοη Σεβίδη, εκτό από το ότι μπορεί να είναι ναρκωμανή, έχει ένα γιο ο οποίο ε, κλέβει στο σχολείο, κλέβει κινητά. Ε, ο Άκυλα Καραζήση ε, το παίζει δίπορτο γιατί είναι κρυφογέι, ε, ο οποίο έχει την οικογένειά του, τα έχει όλα, είναι και αντιδήμαρχος, έχει και. και σπίτι, παιδί, οικογένεια, όλα αυτά τέλο πάντων, αλλά κάνει και αυτή την κρυφή ζωή, την οποία, στην οποία εντωμεταξύ αυτό είναι ας πούμε, μια ψιλοανατροπή έχει δηλαδή τώρα μια αποκάλυψη, θα κάνω μια αποκάλυψη, δεν ξέρω αν θέλετε να την ακούσετε ή όχι. Βλέπουμε ότι η Καβογιάννη δεν γνωρίζει τίποτα για αυτή την συνήθεια του, του ανδρό τη. Και τελικά στο τέλος μαθαίνουμε ότι τα ήξερε και ότι τον κάλυπτε. Δηλαδή υπήρχε μια ε, δηλαδή μας δείχνει ότι έχει υπάρξει στο παρελθόν, δεν μας το έχει δείξει ταινία, μας το, το καταλαβαίνουμε δηλαδή μέσα από τους διαλόγους ότι υπάρχει, έχει υπάρξει ας πούμε σκηνή, έχει υπάρξει δηλαδή μάλλον στιγμή στη ζωή τους που το έχουν συζητήσει και αυτός έχει πει ότι έχω ξεκόψει, μην ανησυχείς και τέτοια και τελικά δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Ε, μάλιστα φαίνεται να είναι και ψιλοερωτευμένος ας πούμε με τον, με τον Τζιμιτσέλη, ο οποίος Τζιμιτσέλης εδώ είναι πάρα πολύ δηλαδή το φυσικό του όλο αυτό και όλο, όλο το, το ε, γενικό του σύνολο, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ εμένα προσωπικά ε, ω αυτό που θέλει να μου δείξει. Δηλαδή είναι ένα, μια, είναι ένα εντελώς κολόπεδο ας πούμε, αλητία του κερατά. Όπω το είπα και πριν, δηλαδή πάει όπου φυσάει ο άνεμο. Όπου μα συμφέρει, εκεί θα πάμε. Η Νένα, η Μεντή, είναι μια γυναίκα η οποία έχει Α πούμε, χάσει τον άντρα της, το, το έχει χάσει τον άντρα τη, αγω... είναι εντό αγωγικών γιατί ο άντρα τη ζει, αλλά είναι σαν φυτό μετά από ένα, μια σύγκρουση με μια νταλίκα, α πούμε. Εκεί είναι φυτό και στην ουσία προσπαθούν, είναι πάντα, δηλαδή καθυλωνε... τον, τον, κάνει ο, ο Αντωνόπουλο, στην ουσία είναι πάντα καθυλωμένο, στην ουσία είναι πάντα καθυλωμένο σε μια καρέκλα και τον, τον κρατάνε δηλαδή μηχανήματα στη ζωή. Ο Γεωργούλη είναι ένα τύπο ο οποίο εξίσου είναι ένα χαρακτήρα που προσπαθεί να πιάσει την καλή, α πούμε, με, τα, με, αυτό το, το κτήμα και τα, την αναπαλωτρίωση και τι λεφτά θα πάρουμε και ποιο θα τα μοιραστεί και, και 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 Αλλά τα έχει και με την πεθερά του. Οπότε βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό που έλεγα και πριν, δεν απο, από πουθενά υγεία η ταινία. Είναι πολύ σκληρή ταινία, να, να ξέρετε. Ε, για όσου θα ήθελαν να τη δουν ή όσου θα ήθελαν να την ξαναδούν. Είναι πολύ σκληρή ταινία, δεν είναι για, γερά στο, για, για ευαίσθητες καρδιές, είναι για γερά στομάχια. Ε, και πάμε λίγο τώρα να, να μιλήσουμε για τη σκηνοθεσία. Λοιπόν, η σκηνοθεσία κατά τη γνώμη μου ήταν αρκετά μέτρια έως προς, προς κακή. Δηλαδή θεωρώ ότι ε, οι σκηνοθέτες Ρέμπα Παπαθανασίου που ποτέ δεν τους συμπάθησα προσωπικά... Ε, παρότι κάποιε από τι σειρέ του μ' άρεσαν και δηλαδή τις, μπορώ να τι ξαναδώ και να γελάσω, γενικά δεν μ' αρέσουν σαν, ε, σαν δίδυμο, δεν, δεν ξέρω, δεν μου ταιριάζουν ή οτιδήποτε δεν ξέρω. Θεωρώ πω εδώ σκηνοθετικά είναι πάρα πολύ μετριοκακή η σκηνοθεσία, δηλαδή βλέπουμε ότι έχει κάποια, ε, κάποια τηλεοπτικά κατάλοιπα. Δυστυχώ, δηλαδή μπορεί να έχει μια φοβερή φωτογραφία, μια εξαιρετική μουσική, α πούμε, που είναι. Και η μουσική είναι... Απίρως καλή, δηλαδή είναι τέλεια η μουσική του Νίκου Κυπουργού, δηλαδή εμένα μου έκανε τρομερή ε, αίσθηση την ώρα που, που το βλέπα βλέπω ότι η σκηνοθεσία είναι αρκετά τηλεοπτική, δηλαδή κόβεται κάποιες σκηνές ας πούμε μου φαίνεται ότι δεν έχουν αρχή μέση τέλος, δηλαδή μας κόβονται απότομα, γίνεται μια σκηνή, δηλαδή ε, ξεκινάει η σκηνή, μας πετάει την πληροφορία, μας, μας πάει στην επόμενη. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ε, να, να, το φάμε λίγο γρήγορα, να το μασίσουμε, να το καταπιούμε, να πάμε στο επόμενο. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που με χαλάει. Δηλαδή θεωρώ πω αυτή η ταινία σε χέρια άλλου σκηνοθέτη, πιο κινηματογραφικού, θα ήταν ένα μεγάλο, μεγάλο αριστούργημα. Ωστόσο, θεωρώ πως στείνουν πάρα πολύ καλά, δηλαδή η ροή είναι πάρα πολύ καλή, πέρα από αυτά τα λάθη που, που, που έχει και που ανέφερα, η ροή είναι πάρα πολύ καλή, δεν με κούρασε δηλαδή σε καμία στιγμή η ταινία, μπορεί να οφείλεται και στο μοντάζ αυτό ε, της Ιωάννας Πελιοπούλου, είναι πάρα πολύ καλή η ροή, δεν με κούρασε σε τίποτα, δεν, με, δεν βαρέθηκα πουθενά, μάλιστα το φάγα και το κατάπια κιόλας, ε, τώρα από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι πέρα δηλαδή από τα λάθη, ότι στείνουν πάρα πολύ σωστά και όμορφα τη σκιαγράφηση των, τον και την, εξέλ, και την εξέλιξή τους. Δηλαδή βλέπεις ας πούμε ότι, ότι υπάρχει όλο αυτό το, το σύμπαν το οποίο μπορεί σε, άλλα, σε, άλλο, σε κάποιο μυαλό, το καταλαβαίνω και το κατανοώ, Κάποια, κάποιοι άνθρωποι θα το θεωρήσουν υπερβολή, και πιστέψτε με, επειδή έχω δει άπειρε ταινίε και άπειρε σειρέ, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου, όταν σε, ειδικά σε ελληνικέ παραγωγέ, είτε ταινίε είτε σειρέ, βλέπω την υπερβολή, την εντοπίζω στο πρώτο δευτερόλεπτο. Εδώ παρόλα αυτά, ενώ είναι υπερβολή, ενώ είναι μελόδραμα, ενώ γίνονται όλα αυτά, και θα μου πει και εγώ και εκείνο και τόνα και τ' άλλο, προσωπικά το έφαγα αμάσιτο. Μου φάνηκαν ότι έστεκαν όλα. Δεν μου φάνηκε ότι με πέταξε απ' τη, την πλοκή, δεν μου φάνηκε ότι αυτό το πράγμα που είδα ε, παραήτανε, παραήτανε, παραήτανε και εκείνο και τόνε και τα άλλο αυτό που έλεγα δηλαδή νωρίτερα. Δεν ξέρω, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σου πούνε δεν είναι έτσι η επαρχία, κάποιοι άλλοι μπορεί να σου πούνε είναι έτσι η επαρχία. Προσωπικά δεν έχω ζήσει στην επαρχία. Μένω σε μία πόλη, ε, σε ένα προάστιο το οποίο, στην Παιανία, το οποίο μοιάζει με χωριό. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω... Ε, εσείς τα θα... όσοι όσοι έχετε ζήσει σε επαρχία εσείς γνωρίζετε περισσότερα πράγματα θα ήθελα δηλαδή και τη γνώμη σας γύρω από αυτό αν σας φάνηκε υπερβολή αν γίνονται ή αν δεν γίνονται στην, στην, ελληνική επαρχία αυτά οπότε για να τελειώσω δηλαδή με τη σκηνοθεσία θεωρώ πάρα πολύ ωραία τη σκιαγράφηση και την εξέλιξη των ηρών οι διάλογοι μ' άρεσαν επίσης πολύ με, με μεγάλη τεράστια τεράστια αντίρρηση τεράστια αντίρρηση Τη βομολογία, που γενικά δεν είμαι συντηρητικό άνθρωπο, α πούμε, και δεν. Ε, μ' αρέσει δηλαδή το, το βρίσκει. Δηλαδή, βρίζω κι εγώ στη ζωή μου. Αλλά νομίζω ότι εδώ το παράκαναν. Δηλαδή, προσπαθούσαν. Ε, Πώ να σα το εξήγησω, προσπαθούσαν με, με τη βρισιά σε ανύποπτο χρόνο να πέσει βρισιά, δηλαδή ε, νευριάζω, βρίζω, νευριάζω, βρίζω, νευριάζω, βρίζω, δηλαδή παίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν μπορείς να πεις νευριάζω και κάνω κάτι άλλο, ξέρω εγώ, ξέρω, ξεσπάω αλλού, χτυπάω τα χέρια μου, κλωτσάω την, ε, το λάστιχο ας πούμε του αυτοκινήτου μου, νευριάζω βρίζω, έχει πάρα πολύ, δηλαδή β, βρισίδι ε, ακατανόητο και ανούσιο εντελώς γίνεται πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτή την ταινία, το οποίο είναι, ε, δηλαδή θέλει να, μας, να δημιουργήσει δράμα με τη βρισιά και το... η οποία είναι ανούσια η βρισιά. Αυτό είναι που εμένα με, 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 κνευρίζει περισσότερο. Το ότι είναι ανούσια. Υπάρχουν διάλογοι που έχουν βρισιές και κολλάει η βρισιά μέσα. Μου το τρώω δηλαδή μια χαρά. Τέλειο. Γενικά έχω, να πω την αλήθεια προσωπικά, σχετικά με τις βρισκές έχω, είναι σαν να έχω δεχτεί υπερβολική δόση βομολοχίας σε όλες τις ταινίε και σε όλες τις σειρέ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ειδικά τι αμερικάνικε, δηλαδή αυτό το fucking παίζει όλη την ώρα το οποίο κουράστηκα να τα ακούω, γιατί, τα, γιατί δεν είναι ότι, ότι κολλάει, είναι ότι έχει γίνει κατάχρηση. Ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, και στην τηλεόραση κιόλα, τα 15 χρόνια, ξέρω εγώ, 20, κι την εποχή του Ταραντίνο, που έτσι κι αλλιώς ο Ταραντίνο είναι ένας τύπος που βρίζει πάρα πολύ, αλλά ε, μετά άνοιξε αυτό το πράγμα και το άκουγες πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, ε, ε, έχω, έχω συναντήσει μερικές φορές, στην Αμερική, μιλάω τώρα για το, για το αμερικάνικο σινεμά και την αμερικάνική τηλεόραση, ε, έχω συναντήσει σε σειρέ και ταινίες ε, 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 ήρωες, οι οποίοι κάθε δεύτερη λέξη είναι fucking. Και λέω, φτάνει. Δεν μπορώ να τα ακούω άλλο, δηλαδή... Υπερβολική overdose, ας πούμε, κάπου. Κάπου μια, μια παύση, μια λίγο να το ξανασκεφτούμε, λίγο δεν είναι όλα fucking, fucking, fucking για να, για να κάνουμε. Γιατί, στην, γιατί και οι Αμερικανοί το fucking το έχουν σαν έμφαση. Άσχετο άμα είναι μια χιδέα έμφαση, γιατί είναι βρυσίδι, θα μπορούσαν να πούνε και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, αλλά το έχουν σαν έμφαση. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, ε, εδώ δεν μου λειτουργεί καθόλου καλά η, η βομολογία. Καθόλου μα καθόλου καλά. Τώρα, πάμε λίγο να πούμε για του ηθοποιού. Ε, οι ηθοποιοί είναι πολύ καλοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Ε, προσωπική μου αντίρρηση και προσωπική αλλαγή, δηλαδή αν την έκανα εγώ την ταινία, δεν θα έβαζα τόσο τηλεοπτικούς ηθοποιούς. Δηλαδή θα ήθελα σε αυτή την ταινία να δω, επειδή έχει πολύ δυνατό σενάριο, θα ήθελα να δω πιο κινηματογραφικούς ηθοποιούς. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί είναι κάποιοι ηθοποιοί οι οποίοι έχουν το. φοράνε, α πούμε, το, τηλε... το, τηλεοπτικό, το τηλεοπτικό του ρούχο και παίζουν λίγο μανιερίστικα, λίγο τηλεοπτικά παντού. Και όταν μιλάμε για ταινία, προσωπικά θα ήθελα να δω κινηματογραφικού ηθοποιού. Οι οποίοι, αν... Πραγμα... αν, έπαιζαν εδώ, δεν θα ήταν, μπορεί μην ήταν τόσο εμπορικοί, αν και δεν ξέρω πώ πήγε στα... στα, εισιτήρια. Νομίζω κάπου διάβασα ότι δεν πήγε τόσο καλά, γιατί ο κόσμο είχε συνηθίσει τι. Τις... Κομμωδίε τον Ρέπα Παπαθανασίου και εδώ είδε κάτι το οποίο είναι 180 μοίρε, α πούμε, αλλαγή και δεν το πολύ συμπάθησαν. Ε, θα ήθελα λοιπόν να δω άλλου ηθοποιού. Δηλαδή, μπορεί να κρατούσα, ξέρω εγώ, την ένα μεντί, τον Καραζής, ο οποίο γενικά ο Καραζής μου αρέσει πάρα πολύ, και η Μεντή και να κρατούσα ίσω και τον Τζιμιτσέλη αλλά του υπόλοιπου δεν είναι ότι δεν έπαιξαν καλά, είναι ότι θα ήθελα εγώ να δω κάτι άλλο. Οι Ρέπα Παπαθανασίου αποφάσισαν να πάρουν όλου του ηθοποιού με του οποίου έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν. Ό,τι θέλει ο καθένα κάνει έτσι κι αλλιώ. Ε, είναι στην, ε, στην άποψη του δημιουργού, στην κρίση του δημιουργού αυτό. Σου λέει: Άμα εμένα μου δένουν αυτοί οι ηθοποιοί και μπορώ να πω την ιστορία μου με αυτού του ηθοποιού, γιατί να πάρω άλλου. Τώρα, να ξέρετε, η, για όσου θέλουν να τη δούνε, η ταινία έχει ακραίε σκηνέ, δηλαδή έχει βιασμού, σοδομισμού, έχει ξυλοδαρμού έχει τις βομολογίε που είπαμε. Γενικά είναι πολύ ζωφερό το, το περιβάλλον της ταινία. Οπότε όσοι θέλουν να το δούνε, ε, να ξέρουν ότι θα είναι αυτό μέσα. Δεν έχει γέλια, δεν, πουθενά δηλαδή, πουθενά, πουθενά, πουθενά δεν θα δεις αστεία σκηνή ή αστείε ατάκες από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Μάλιστα και αυτό και λέγεται οξυγόνο η ταινία, γιατί όλοι, όλοι οι ήρωες προσπαθούν να αναπνεύσουν και δεν τα καταφέρνουν. Τα προσωπικά μου δύο καλύτερα πλάνα που βρήκα στην ταινία, γιατί ξαναείπα ότι και τα πλάνα και γενικά το στήσιμο ήταν τηλεοπτικό, παρόλα αυτά βρήκα δύο πολύ ενδιαφέροντα πλάνα. Και είναι, και το, και είναι το, πρώτο και το τελευταίο της ταινία. Το πρώτο πλάνο μας δείχνει την οικογένεια της, της Μεντή, που είναι εκείνη, ο Αντωνόπουλο, εκείνη είναι ο Αντωνόπουλο οδηγό και από πίσω τα τρία παιδιά του, οι οποίοι έχουν στριμωχτεί όλοι μέσα στο αμάξι και βλέπει, α πούμε, αυτό το, 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 το στριμοξίδι που προσπαθούν να, να πάρουν αέρα και δεν μπορούν και βλέπεις δηλαδή ακριβώς μας κάνει μια τέλεια εισαγωγή στο τι πρόκειται να δούμε η ταινία. Θα δούμε δηλαδή μια ταινία χωρίς οξυγόνο. Και το τελευταίο πλάνο είναι να ας πούμε και το τέλος εδώ, έχω επίσης μια αντίρρηση στο σενάριο στο τέλος, εδώ θα γίνει αποκάλυψη για όσους δεν το έχουν δει και δεν το λέω δηλαδή προειδοποιητικά. Στο τέλος η Καβογιάννη βρίσκει ένα όπλο που το έχουν μέσα στο σπίτι, και σκοτώνει τον άντρα τη. Και προσπαθεί, ας πούμε, να το κάνει να φανεί και σαν ληστεία με Τώρα, αυτό το πράγμα που έχουμε ένα, σπίτι στο, ένα όπλο στο σπίτι και σκοτώνουμε και όλε οι ελληνικέ οικογένειε έχουν ένα όπλο στο σπίτι, δηλαδή δεν παίζει αυτό το πράγμα καθόλου. Καθόλου όμω. Ε, δηλαδή, μου φαίνεται ότι μου κάνει λίγο κόκκινο κύκλο, λίγο δέκατη εντολή. Και μου κάνει ας πούμε και ένα, 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 ένα σημείο το οποίο είναι η κορύφωση του, της ταινία και μου κάνει δηλαδή ότι η, το σκηνοθετικό δίδυμο και το συγγραφικό δίδυμο δηλαδή ταυτόχρονα δεν ξέρανε πού να πάνε την ιστορία. Δηλαδή, σου λένε: Θέλουμε μια κορύφωση, τι θα κάνουμε. Ωραία, ο ένα σκοτώνει τον άλλον. Τελείωσε. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε άλλο, α πούμε. Δεν, δεν, υπάρχει καμία άλλη ε, ιδέα για, για κορύφωση. Πρέπει ο ένα να σκοτώσει τον άλλον. Δηλαδή, μου κάνει λίγο εύκολο και ότι αυτό το πράγμα που, όλε στι ταινίε σειρέ Μα δείχνει ότι όλε οι οικογένειε ελληνικέ έχουν από ένα όπλο στο σπίτι. Ε, και πάμε λοιπόν στο τελευταίο πλάνο. Μα δείχνει το τούνελ, ένα τούνελ στο οποίο περνάνε μέσα τα, τα αμάξια, αυτά τα γνωστά τούνελ ξέρω εγώ, που, έχει και η, που έχει και η εθνική οδό, α πούμε. Το οποίο είναι, είναι, είναι βράδυ, είναι φωτισμένο το τούνελ, και όσο πάει η, η κάμερα κάνει ένα track, track back as, που με track out, δηλαδή έρχεται προς τα πίσω η κάμερα, και όσο, και, δείχνοντάς μας το τούνελ και όσο πάει πίσω η κάμερα αρχίζει το τούνελ και μικραίνει, 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 μικραίνει και γίνεται μια κουκίδα και στο τέλος σβήνει. Σαν να σου λέει δηλαδή ότι αυτοί οι ήρωες δεν ανέπνευσαν ποτέ. Εδώ λοιπόν έχω ένα τελείω προσωπικό, μια τελείω προσωπική ματιά και θα ήθελα σε αυτή την ταινία... Δηλαδή αυτό, θα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα, θα το λέω, δεν, δηλαδή θεωρώ ότι τα, τα προηγούμενα ίσως ήταν λίγο πιο αντικειμενικά, ίσως όχι εντάξει αυτό είναι στην κρίση του καθενός, αλλά εδώ είναι τελείως υποκειμενικό αυτό που θα πω. Δηλαδή, και είναι το εξή ότι η ταινία η συγκεκριμένη έτσι όπως έχει δομηθεί, με αυτά που μας δείχνει, με αυτά που γίνονται, με, το, που, με, με αυτό το αλήπητο χτύπημα που σε χτυπάει όλη την ώρα, με όλη, με όλη αυτή την την ενέργεια την αρνητική που να μην παρεξηγηθώ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η αρνητική ενέργεια αυτή και δεν μου το έδωσε ας πούμε ως κάτι γλυκανάλατο ας πούμε και ότι ξέρεις όλα γίνονται για καλό σκοπό και ότι ξέρεις εντάξει μπορεί είναι όλοι καλοί. Δεν υπάρχει καλός χαρακτήρας εδώ σε αυτή την ταινία, κανένας. Ε, σε αυτή τη συγκεκριμένη λοιπόν ταινία θα ήθελα να δω ένα διαφορετικό φινάλι, θα ήθελα να δω τους, τους ήρωες να παίρνουν ανάσα. Δηλαδή ενώ σαν άνθρωπος είμαι είμαι και εγώ κάπως έτσι απεσιόδοξος και πεσημιστή και έχω γράψει διάφορα σενάρια και έχω κάνει και ταινίε μικρού μήκου, α πούμε, οι οποίε έχουν μέσα πεσημισμό. Δηλαδή δεν υπάρχει λύτρωση, δεν υπάρχει συμφιλίωση, τίποτα στο φινάλε. Σε αυτή την ταινία θα ήθελα παρόλα αυτά να έβλεπα μία, ένα άλλο φινάλε το οποίο να, να υπάρχει μια λύτρωση σε κάποιον από του χαρακτήρε, σε κάποιον. σε, σε όλου ή στου μισού. Δεν, δεν ξέρω. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε κολυμπάμε όλη την ώρα επί 90 λεπτά ε, μέσα σε ένα βόθρο και θα ήθελα να αναπνεύσουμε, να βγούμε λίγο στην επιφάνεια και να αναπνεύσουμε από αυτό το βόθρο. Αυτά πάνω κάτω για το, για το οξυγόνο, τον ρεύμα παπαθανασίου Παθανασίου. Ε, γράψτε μας τις σας από κάτω. Θα ήθελα δηλαδή να, να, μου πείτε έτσι τι, θα, τι, τι, σας, τι εντύπωση σας έκανε εσά, γιατί είχα διαβάσει και διάφορα στο, στο, ίντερνετ ας πούμε που τη θάβανε την ταινία, οπότε εντάξει, υπάρχει είναι αυτό που κάποια πράγματα, επειδή είναι σκληρά σε αυτή την ταινία, κατα... κατανοώ ότι ο άλλο δεν μπορεί να τα δεχθεί. ή μπορεί οτιδήποτε εντάξει να του φαίνεται και μια υπερβολή, ας πούμε, όλη η ταινία. Αλλά ναι, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια την, την, την άποψή σας. Επίσης κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα, και άλλα ε, screen chat, και άλλα podcast σχετικά με ταινίε και σειρέ. Αν θέλετε, κάντε και ένα ε, ταξίδι στο κανάλι μου μέσα να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και share το βίντεο και να πατήσετε και το καμπανάκι να σας έρχονται τα τα καινούργια αυτά από μένα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ε, να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.